Είναι σε αυξημένη φυλακή ο μηχανισμός της περιφέρειας, τα τεχνικά μέσα αλλά και το προσωπικό της, των τεσσάρων υπηρεσιών και των τμήματων πολιτικής προστασίας αλλά και των τεχνικών υπηρεσιών του νομού. Φαίνεται ότι το τριήμερο θα έχουμε έτσι αρκετά έντονα φαινόμενα με πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, πιθανότητα σε υψόμετρο πάνω από 600-650 μέτρα, όσο ψηλότερα τόσο πυκνότερα το καταλαβαίνουμε νομίζω, αλλά και αρκετά έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό που ζητάω εγώ από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος το επόμενο διήμερο να περιορίσουν και τις μετακινήσεις, ειδικότερα προς τα ορεινά του νομού Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης γενικότερα, θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το φαινόμενο θα περάσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ίσα-ίσα επιζητούμε το νερό, αν μη τι άλλο το έχουμε τη μεγάλη ανάγκη, φαίνεται ήδη η έλλειψή του. Σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει επιφυλακή. Είμαστε συνεννόηση. Υπήρξε και χθες μια διπουργική τηλεδιάσκεψη και τέθηκαν όλα τα ζητήματα επιτάπητος με εκπροσώπους των 13 περιφερειών. Το επόμενο διήμερο φαίνεται ότι η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και ίσως πάρα πολύ έντονα. Από χθες ο Δήμος Ηρακλείου είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Υπάρχει συντονισμός από το Δήμαρχο τριών αντιδημάρχων της πολιτικής προστασίας, κοινωνικής πολιτικής και της Δημοτικής Αστυνομίας. Το δελτίο καιρού που ήρθε σήμερα από τα κεντρικά είναι το ίδιο σχετικά με το χθεσινό. Αναφέρει για την Κρήτη και τις Κυκλάδες έντονες βροχοπτώσεις και κατά τόπους καταιγίδες. Αναφέρει χιονοπτώσεις στα ορεινά που μπορούν να κατέβουν έως το υψόμετρο των 600 μέτρων. Από χθες ο Δήμος Ηρακλείου με επιτόπιες αυτοψίες έκλεισε δύο διαβάσεις του Κατσαμπά και τη Λυκείου, η οποία γιατί υπήρχε κίνδυνος από τον όγκο των υδάτων και των φερτών υλικών για τους διερχόμενους αυτές τις διαβάσεις. Δυστυχώς, και κάνω έκκληση, να μην υπάρχουν κάποιοι ασυνείδητοι που μετατοπίζουν μόλις πέσει η στάθμη των υδάτων τις νερομπαριέρες οι οποίες χρησιμοποιεί ο Δήμος για να αποκλείσει τη διέλευση των πεζών. Διότι είναι ανεύθυνο, μπορεί να γλιτώσει 5 λεπτά μία παράκαμψη, αλλά ο επόμενος που δεν θα το ξέρει θα μπορεί να κινδυνεύσει ο ίδιος να υποστεί σωματικές ζημιές αλλά και υλικές.